Χαιρετίζω τη μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων του λαού της Θεσσαλονίκης στη σημερινή συγκέντρωση των συνδικάτων. Σήμερα και από εδώ δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα δεχτούμε να ζούμε μέσα στη φτώχεια, την ανεργία, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της υγείας μας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα που θέλουν να μας επιβάλλουν η κυβέρνηση και η μεγαλειοκρατορία. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα φτιάχνουν και ψηφίζουν τον ένα αντεργατικό νόμο μετά τον άλλον, γεμίζοντας συνεχώς με όπλα τη φαρέτρα των εργοδοτών, για να τσακίσουν και αυτοί με τη σειρά τους ό,τι εργασιακό δικαίωμα μας έχει απομείνει. Τελευταίο απόκτημά τους, ο πρόσφατος νόμος Χατζηδάκης, που χαρακτηρίστηκε δικαίως από τους εργαζόμενους ως έκτρωμα. Έκτρωμα γιατί έρχεται να ανατρέψει ό,τι κατέκτησαν οι εργαζόμενοι με αιματηρούς αγώνες τα προηγούμενα 100 χρόνια και να υλοποιήσει τα πιο τρελά όνειρα της εργοδοσίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτόν ακριβώς τον νόμο έκτρωμα έτρεξε να αξιοποιήσει η εργοδοσία της Edilmac με την ανοχή της Ελληνικός Χρυσός για να προχωρήσει την απόλυσή μου. Μάλιστα από τη χαρά τους δεν άφησαν καλά-καλά να περάσει ένας μήνας από την ψήφισή του. Είναι η πρώτη απόλυση συνδικαλιστή με τον καινούριο νόμο Χατζηδάκη που επαληθεύει στην πράξη νωρίτερα από όσο και εμείς οι εργαζόμενοι πιστεύαμε το βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα του νόμου. Ένας νόμος που δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ενοχλητική φωνή, διεκδικεί καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας και να απολύουν ανεμπόδιστα ακόμα και εκλεγμένους συνδικαλιστές. Ο νόμος αυτός, όπως φαίνεται και από το παράδειγμά μου, καταργεί κάθε προστασία από απόλυση που είχαν μέχρι σήμερα οι συνδικαλιστές και τα δίνει πλέον όλα στην εργοδοσία. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε στη Βουλή ο ίδιος ο Υφυπουργός Εργασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος δήλωσε αναρμόδιος να επέμβει το Υπουργείο για να ανακληθεί η απόλυση και μας παρέπεψε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, από τη μία ως Υπουργείο Εργασίας και Κυβέρνηση νομοθετούν μια σειρά νόμους που στρέφονται κατά των εργαζόμενων καταδικάζοντάς μας, λύνοντας παράλληλα τα χέρια στους εργοδότες να κάνουν ό,τι θέλουν. Και από την άλλη δηλώνουν ανήμποροι να επέμβουν λέγοντας ότι υπάρχει δικαιοσύνη να τηρήσει τους νόμους που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει. Μετατρέπουμε αυτόν τον τρόπο τους χώρους εργασίας σε γκέτο της εργοδοσίας, όπου καμιά φωνή δεν θα επιτρέπεται να σηκώνεται στην αδικία, κανένας έλεγχος δεν θα πραγματοποιείται από τις επιθεωρήσεις, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες εργασίας, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα θα πληθαίνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά τίποτα δεν θα βγαίνει έξω από το εργοτάξιο. Οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν απλήρωτοι και τσακισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλα αυτά γιατί οι ανάγκες οι δικές μας, των εργαζόμενων, να εργαστούμε με ασφάλεια, να ξέρουμε ότι το βράδυ θα γυρίσουμε στο σπίτι μας όχι αυλαβείς, να πάρουμε ένα καλύτερο αξιοπρεπές μεροκάματο για να ζήσουμε την οικογένειά μας, για την εργοδοσία, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, αποτελούν απλά επιπλέον κόστος. Γιατί τα κέρδη τους συγκρίνονται με τις ανάγκες μας, με την ίδια μας τη ζωή. Διότι η κερδοφορία τους περνάει μέσα από το τσάκισμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Όμως γνωρίζουν, γι' αυτό και παίρνουν τα μέτρα τους, ότι οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους μπορούν να πετύχουν νίκες. Γι' αυτό και θέλουν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους, ώστε να απονεκρώσουν και να διαλύσουν τα σωματεία μας, το πραγματικό αγκάθι στα σχέδιά τους. Θέλουν τον εργάτη απομονωμένο, μόνο του, χωρίς καμία συλλογική οργάνωση, για να του επιβάλλουν ό,τι και όποτε θέλει ο εργοδότης. Η απάντησή μας πρέπει να είναι αποφασιστική, όλοι στα συνδικάτα, κανένας εργαζόμενος μόνος του. Ο αγώνας αυτός που δίνουμε αυτή την περίοδο για να ανατραπεί η απόλυσή μου είναι η πρώτη μάχη ενάντια στην προσπάθεια εφαρμογής του νέου νόμου, γι' αυτό και έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο της εργατικής τάξης της χώρας, γιατί σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας ολομέτωπης επίθεσης στα δικαιώματά μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λαό, να κάνουν τη δίκαιη οργή τους για όλα αυτά, οργανωμένο αγώνα μέσα από τα σωματεία τους. Κάθε σωματείο, κάθε χώρος δουλειάς, κάθε εργοτάξιο να γίνουν πραγματικά κάστρα αγώνα που δεν θα επιτρέψουν πουθενά να εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη. Εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς έχουν καταδικάσει την απόλυση και έχουν εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον αγώνα μας με διάφορους τρόπους.
τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Τους υποσχόμαστε ότι δεν πρόκειται να μας λυγίσουν. Θα συνεχίσουμε μέχρι να πάρθει πίσω η απόλυση, μέχρι να ανατραπούν όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι που μαυρίζουν τη ζωή μας. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, δεν θα ξεμπερδέψουν έτσι απλά όπως νομίζουμε τα σωματεία. Αυτή η αλληλεγγύη και η ενότητα της εργατικής τάξης μπορεί να επιβάλλει να μην εφαρμοστεί ο νόμος έκτρωμα και να ανοίξει το δρόμο και για νέες κατακτήσεις. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στα τέλη του μήνα να συνδιοργανώσουμε ένα μαζικό μαχητικό συλλαλητήριο απάντηση στην πρώτη προσπάθεια εφαρμογή του νόμου εκτρώματος. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Οι ανάγκες μας είναι πέρα για πέρα δίκαιες. Θα νικήσουμε. Καλή δύναμη σε όλους.